Πάμε να δούμε τον Άγριο Τσακωμό της καινούριου με τον Απόστολο Γλέτσο. Τα σχόλια δικά σας. Κύριε Γλέτσο, εγώ που δεν το έχω και πολύ με αυτά, αλλά να σας κάνω μια ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι αριστερό κόμμα? Γιατί εγώ έχω μπερδευτεί, δεν το θεωρώ πια αριστερό. Εγώ να ρωτήσω κάτι, δεν μου λες εσύ είσαι φυσική ξανθιά ή το βάφεις? Ε, για να δούμε τι θα μας πει ο Γλέτσος. Έχει κατεύθυνση κοινωνική για να βοηθήσει τα λαϊκά κόμματα. Τώρα αυτή ανοίγεται μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα, το τι είναι αριστερά σήμερα και το πώς πρέπει να είναι αριστερά σήμερα. Και είναι δεν μια είναι κόμμα διακυβέρνηση όμως, κύριε Γλέτσο. Την οποία πραγματικά δεν μπορώ να την κάνω από ένα τηλέφωνο ναι, στο Παγκράτη. Εγώ και θα χαρώ να φύγετε και εδώ να τα πούμε από κοντά. Θέλει να μιλάμε τουλάχιστον καμιά ωρίτσα. Θέλει μια ωρίτσα λέει για να εξηγήσει άμα είναι αριστερά. Α, που έχουμε φτάσει. Δεν μου λες, είναι και κάτι άλλο εκεί στο πλατό, ο κύριος Μουρατίδης και κάποιοι άλλοι. Μήπως έχετε κάτι να προσθέσετε εσείς αντ' αυτού? Για βάλτε μας. Τραβάγανε το χαλί κάτω τα πόδια συνέχεια και όταν έφυγε ο Τσίπρας και βάλανε υποψήφιοι για καινούριο πρόεδρο και τους τη βγήκε το Αμερικανάκι και τους πήρε τα σόβρακα, μείναν άφωνοι. Ποια σόβρακα πήρε ρε. Hey, μη τυχόν και απαντήσεις, θα γίνει ρεζίλη η κατάσταση, ξέρεις. Τώρα σε προκαλούνε, μη το κάνεις, μη. Ξανακάνανε εκλογές, ξανά τα ίδια. Με 75.000 σταυρούς βγήκε. 75 μόνο πήρα εγώ μόνος μου. Μόνος μου εννοώ στη Στερεά Ελλάδα που κατέβηκα. Πήρα μόνο για τη Στερεά Ελλάδα. Σιγά τα σόβρακα. Ποια σόβρακα τους πήρε? Απόστολε, για να ξέρουμε, Απόστολε, να ξέρουμε επειδή, τι λέμε ακριβώς. 75.000 σταυροί. Εντάξει. Δεν είναι και καμία υπόθεση τρελή. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Τόσα εκατομμύρια Έλληνες είναι εκεί. Βέβαια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τώρα ξεκινάει το ενδιαφέρον κομμάτι του βίντεο. Γιατί θα αρχίσει να κάνει ερωτήσεις οι καινούργοι. Θεωρείτε πολύ απλά αυτές οι κουβέντες που κάνουμε και μεταξύ μας, ναι, οι φίλοι, ναι, 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 ότι η προσωπική ναι, ζωή του Στέφανου Κασελάκη και η προβολή έκανε κακό στην εικόνα του και στο κόμμα? Για μένα όχι. Λογικά όχι ρε παιδί μου, εντάξει, άλλωστε δεν προβλήθηκε καθόλου από τη τηλεόραση, ούτε και αψιμαχίες είχε, ούτε τίποτα, ήταν όλα φυσιολογικά, έτσι δεν είναι? Πουλάς σε μένα πνεύμα και μάλιστα όταν είμαι σε θέση. Όχι, 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 με προσβάλλεις. Απόστολε, με ξέρεις πολλά χρόνια. Ξέρεις τι άνθρωπος είμαι. Πολλά χρόνια ξέρεις... που σε ξέρω, ούτε μου σιγά να μην σε ξέρω. Με έχεις δει εκτός πολλές φορές. Αν τώρα δεν με ξέρεις και έχουμε συνομιλήσει. Δύο φορές έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο κατά αυτή τη στιγμή. Καθόλου στο τηλέφωνο, από κοντά έχουμε μιλήσει. Ούτε εγώ θέλω να σε μάθω περισσότερο αυτό που βλέπω τώρα. Αλλά σε είχα για τζέντλεμαν αυτή τη στιγμή. Μου κάνεις μία επίθεση και λέμε το ίδιο πράγμα. Ομοφοβικούλα καλή μου κοπέλα. Θα τον κλείσω τον Απόστολο Γλέτσο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να με λέει ομοφοβική. Και να μου προσάγουν χαρακτηρισμούς που δεν υφίστανται. Το δείχνουν οι εκπομπές που προσπαθείς μέσα από το τίποτα να βγάλεις ψυχή για να κάνεις τηλεθέαση. Εγώ από το τίποτα. Γιατί βγήκες λοιπόν σε μία εκπομπή που θεώρησε ότι παρουσιάζεται ομοφοβική? Δεν σε τιμάει. Γκλακ, πάρε και το άκρο, κλείσ' και το τηλέφωνο, τα λέμε λέει χαιρετίσματα. Έχεις να πεις κάτι ακόμα, μήπως τώρα που έκλεισε το τηλέφωνο, για πες. Είπα ακριβώς το ίδιο. Ότι η προσωπική ζωή του Στέφανου Κασελάκη του προκάλεσε πρόβλημα στην εικόνα. Ποιος είναι ομοφοβικός? Ο κύριος Γλέτσος. Όχι εγώ. Διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Ζεν. Ζεν, λέει. Ποιος έχει τη μίγα, μοιάζεται. Κάτι τέτοιο, ναι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.